ρωσικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ελληνοτουρκική σύγκρουση στον ορίζοντα λόγω παθιασμένου Ερντογάν. Δεν υπάρχουν πλήρως οριοθετημένα σύνορα στο Αιγαίο. Το τεράστιο παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων με αφορμή τον έλεγχο του Αιγαίου που συνδέει δύο τεράστια σημασίας θάλασσες. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, μεγάλη ρωσική εφημερίδα προφανώς προωθεί τις τουρκικές θέσεις μιλώντας περί οριοθετημένων συνόρων γύρω από τα νησιά του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ενώ στυλιτεύουν την διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων της χώρας μας με ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτο και Γαλλία. Αυτό που τονίζουν όμως οι Ρώσοι είναι ότι επίκειται πολύ πιθανή πλέον ελληνοτουρκική σύγκρουση, αφού ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να είναι αποφασισμένος γι' αυτό, έχοντας πρόσχημα πολλές διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδος. Η ρωσική εφημερίδα ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ένα παθιασμένο άτομο. Τι είναι όμως αυτό που έχει εξοργήσει τόσο πολύ την ηγεσία της Τουρκίας τώρα και απειλεί ξανά με πόλεμο μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας αναφορές στη γενοκτονία του 1922? Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Ελλάδα διεξήγαγε ασταμάτητα στρατιωτικές διεθνείς και εχώρες ασκήσεις. Άλλοτε ανεξάρτητα, άλλοτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και άλλοτε μαζί με άλλες χώρες, δείχνοντας κατά περίσταση μία εχθρότητα προς τους Τούρκους. Πρόκειται για χώρες όπως η Κύπρο, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Αρμενία, μαζί με ΗΠΑ και Γαλλία. Οι ελληνικές συμμαχίες με πολλές χώρες έχουν ρίξει αρκετά το καθεστώς Ερντογάν στο εσωτερικό. Ο κύριος λόγος για τη δημιουργία μιας τέτοιας εκπληκτικής συμμαχίας αφορούσε τα σχέδια της Άγκυρας για ανάπτυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε αμφισβητούμενες περιοχές στη Μεσόγειο θάλασσα, καθώς και οι παραδοσιακές απειλές κατά της Κύπρου. Οι Αιγύπτιοι ενεπλάκησαν επειδή έχουν τα δικά τους συμφέροντα στη Λιβύη, τα οποία διασταυρώνονται με τα τουρκικά. Σε γενικές γραμμές, ο στρατάχης Χαλίφα Χάφταρ υποστηρίζεται στο Κάιρο, ενώ η Τουρκία στέλνει ντρόουν στους αντιπάλους του. Αποστρατικοποίηση και τα νησιά που ενοχλούν τους Τούρκους στο Αιγαίο. Τα νησιά Λέσβος, Σάμος και Χίος, καθώς και τα Δωδεκάνησα, είναι μεν κυρίαρχο έδαφος της Ελλάδας, όμως σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, πρόκειται για μια αποστρατικοποιημένη ζώνη, στην οποία η Αθήνα μπορεί να διατηρεί μόνο συνοριοφύλακες. Δεν υπάρχουν πλήρως οριοθετημένα σύνορα στο Αιγαίο, ούτε από την θάλασσα, ούτε στον αέρα. Τα μεγάλα και στρατηγικά ελληνικά νησιά βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές της Μικράς Ασίας. Είναι αδύνατο να οριοθετηθεί ο υδάτινος χώρος εκεί, σύμφωνα με γνωστούς διεθνείς κανόνες. Αν ακολουθηθεί ο κανόνας των 12 μιλίων, τότε το Αιγαίο θα μετατραπεί σε ελληνική λίμνη. Βεβαίως, ελάχιστα υποδηλώνουν το ενδεχόμενο ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας μεταξύ δύο χωρών μέλων του ΝΑΤΟ, όπως συνέβη το 1974 στην Κύπρο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.